Ένα δικαστικό και διπλωματικό θρίλερ τώρα με πρωταγωνιστές Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος για το πού θα εκδοθεί ο Ρώσος λεγόμενος μάγος των bitcoin, Αλεξάνδερ Βίνικ, ο οποίος στις 25 Ιουλίου συνελήφθη στη Χαλκιδική. Συνδεόμαστε με την Ελένη Ιατρού στην Θεσσαλονίκη. Εκκρεμεί η απόφαση των ελληνικών αρχών για το αίτημα έκδοσης που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έρχεται σήμερα και νέο αίτημα έκδοσης και από τη Ρωσία. Ακριβώς έτσι λοιπόν, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία ζητά την έκδοσή του, είναι ήδη ύποπτος για ηλεκτρονικά εγκλήματα και καταζητείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για υπόθεση απάτης με bitcoin ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Να θυμίσουμε ότι συνελήφθη τον περασμένο Ιούλιο στην Χαλκιδική σε πεντάστερο ξενοδοχείο με τη σύντροφο και τα ανήλικα παιδιά του. Είναι υποκράτηση, καθώς εκκρεμεί η δικαστική ακρόαση για το αίτημα που έχει υποβάλει η Αμερική και συγκεκριμένα Αμερικανός εισαγγελέας της βόρειας περιφέρειας της Καλιφόρνια. Βέβαια, δικηγόρος του λέει πως οι κατηγορίες για τις οποίες ζητά την έκδοση του η Ρωσία είναι τελείως διαφορετικές από αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και η ίδια δεν πρόκειται να αντιπαρατεθεί στο αίτημα της Ρωσίας για την έκδοση του πελάτου της σε αυτή τη χώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.